είδε τη ζωή και τα όνειρά της να καταπλακώνονται από τον σεισμό του 2008 κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της στη Νέα Μανολάδα. Με ένα ηλικιωμένο πατέρα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και έναν γιο που πάσχει από βαριά νοητική στέρηση, η Αγγελική Νικολακοπούλου, συγκεντρώνοντας τα τελευταία αποθέματα του κουράγιου της, ρίχτηκε στη μάχη να ξαναφτιάξει τη ζωή της οικογένειάς της. Πέρασαν 6 χρόνια με όλες τις προσπάθειες και τον αγώνα της να πέφτουν στο κενό. Μέχρι προχθές όμως που ένα μικρό φως άρχισε να φαίνεται στο βάθος του τούνελ. Το όνειρό της να ξαναχτίσει το σπίτι της οικογένειάς της βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην εκπλήρωσή του, αλλά και πολύ μακριά, καθώς η δύστυχη αυτή γυναίκα δεν έχει τα χρήματα που απαιτούνται ώστε να ετοιμάσει ο μηχανικός τον φάκελο για την οικοδομική άδεια. Χρήματα περίπου 1.500 ευρώ που θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Το πρόβλημά μας είναι οικονομικό. Μας έχει βγει ένα μικρό δάνειο από το ΤΑΠ, το οποίο δεν είναι η αξία δηλαδή που μπορεί να έχει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι σαν άνθρωποι, για να χτιστεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, τέλος πάντων το σπίτι, έστω και αυτό το μικρό σπιτάκι που έκανα όλον αυτόν τον αγώνα των 6 χρόνων. Κάνω μία παράκληση σε όλο τον κόσμο, λόγω του ότι έχω σοβαρά προβλήματα υγείας του παιδιού μου. Παρακαλώ όλο τον κόσμο, όλους τους επιχειρηματίες από το στέρημά τους. Ξέρω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή κρίσεως, αλλά τους παρακαλώ πάρα πολύ και τους κοιτάω μέσα στα μάτια να μπορέσουν από το στέρημά τους να βοηθήσουν οποιαδήποτε επιχείρηση και οποιοδήποτε άνθρωπος, τη δικιά μου περίπτωση που είναι μία φυσικά ξεχωριστή περίπτωση Γολγοθά και αγώνα. Δηλαδή, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αυτή τη στιγμή λείπουν κάποια χρήματα για να πάρετε την οικοδομική άδεια. Ναι, ναι. Υπάρχουν πρόβλημα. Η άδεια για να εκδοθεί, όπως ξέρουν οι περισσότεροι, ότι χρειάζονται κάποια χρήματα, τα οποία εμείς δεν τα έχουμε. Και συγχρόνως, στην πορεία, παρακαλώ από το στέρημά τους ό,τι έχει ο κάθε άνθρωπος. Αυτό. Η άδεια πρέπει οπωσδήποτε να εκδοθεί άμεσα, γιατί χάνω το χρόνο μετά από 6 χρόνια αγώνα και μετά από 6 χρόνια Γολγοθά. Χάνω το χρόνο διότι οι 10 ημέρες αυτές κλείνουν πλέον και χάνω τα πάντα για να κατατεθεί στην πολυοδομία να βγει η άδειά μου, γιατί μετά είναι οι 5 μέρες που θέλω από την κρατική, από το κράτος και τα λοιπά για να εγκριθεί και να βγει η άδεια. Πρώτα έχουμε όμως την πολυοδομία που πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να τα πληρώσω. Έχω δώσει ένα λογαριασμό του ανάπηρου παιδιού μου στο κανάλι της Short. Και μπορούν να επικοινωνούν όσοι θέλουν και επιβεβαιώσεις και στο κανάλι. Το νούμερο φυσικά θα γραφτεί για να της επικοινωνίας τηλεφώνου μέσω της Short, διότι εγώ προσωπικά τηλέφωνο δεν δίνω, διότι νομίζω ότι καλύτερο είναι να επικοινωνήσουν με το κανάλι. Απλά δίνω τον αριθμό λογαριασμού μου για να βεβαιώσω σε όλο τον κόσμο ότι δεν θέλω να τους εκμεταλλευτώ σε κάτι, ούτε να υπάρξει κάποια εκμετάλλευση, διότι όλη το δημοσιογραφικό, όλοι οι δημοσιογράφοι, τέλος πάντων, του καναλιού μας, ξέρουν όλη την περίπτωσή μου και πιστεύω ότι τα τηλέφωνα που θα δοθούν θα παίρνουν και θα εξηγούν στον οποιονδήποτε τι πρόβλημα ακριβώς υπάρχει και να γίνει κατανοητό περισσότερο.